Και θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την πετρελοκυλίδα που φαίνεται τελικά να απομακρύνεται από το νησί μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Καδί, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα. Κύριε Καδί, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση σήμερα έτσι, με την πετρελοκυλίδα από τη Συρία? Να μας πείτε και ποια είναι η τελευταία ενημέρωση ακριβώς που έχετε. Κοιτάξτε, ενώ όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι η πετρελοκυλίδα κινείται προς την Αλεξανδρέτα και απομακρυνόταν έτσι, ο κίνδυνος για την Κύπρο, έχουμε τελευταίες πληροφορίες από αλλιευτικό σκάφος ότι κάπου 30 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κάβο Γκρέκο εντοπίστηκαν ίχνη της κυλίδας. Άρα αυτή τη στιγμή θέλουμε να διασταυρώσουμε αυτή την πληροφορία. Έχω επικοινωνήσει με την Υπουργό Δικαιοσύνης ούτως ώστε να δοθεί εξουσιοδότηση στην αστυνομία για να έχουμε πτήσει ελικοπτέρου στην περιοχή για να είμαστε σίγουροι ως προς την παρουσία και ως προς την έκταση της κυλίδας, ενώ προς την περιοχή σπέβδει και σκάφος του τμήματος αλληλείας, ούτως ώστε ακριβώς να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το αν όντως υπάρχει και τι ρήπανση παρατηρείται στην περιοχή. Mm-hmm. Βέβαια, όπως είπαμε και χθες, είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Έχουμε στη διάθεσή μας, μετά από την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το σκάφος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, το σκάφος Αλεξάνδρεια με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχουμε τις δικές μας υποδομές. Αν χρειαστεί, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και την τριμερή συμφωνία με το Ισραήλ και με την Ελλάδα. Άρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όποια ανάγκη παρουσιαστεί. Μάλιστα. Οπότε φαίνεται, βεβαίως θα διαπιστωθεί σε πολύ λίγες ώρες, θα γνωρίζουμε ότι δεν την γλιτώσαμε ή αν γλιτώσαμε μάλλον τελικά, κύριε Καδί. Δηλαδή συνεχίζουν οι αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Βεβαίως δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές. Έχει ενεργοποιηθεί το ειδικό σχέδιο που προβλέπεται σε περιπτώσεις ρήπανσης από πετρελοειδή στην θάλασσα. Είναι σε λειτουργία η ομάδα άμεσης παρέμβασης που στελεχώνεται από άτομα του Τμήματος Αλληλείας και Θαλασσίων Ερευνών και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Είναι στο κέντρο ζήνων του ΨΕΔ και παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση, όντως ώστε εάν και όταν παρουσιαστεί ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Καδί, εσείς είστε και ο καθήλυν αρμόδιος για να μας απαντήσει αυτή την ερώτηση. Τι ζημιές μπορεί να προκαλέσει μια τέτοιου είδους πετρελοκυλίδα στις αχτές, αλλά και το θαλάσσιο σύστημα γενικότερα? Ανάλογα με τη μορφή της ρήπανσης είναι και οι συνέπειες. Θα ήταν πάρα πολύ αρνητικές οι συνέπειες εάν η ρήπανση, για παράδειγμα, ήταν από μαζούτ, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει καθολικά το οικοσύστημα και να το υποβαθμίσει, μια υποβάθμιση η οποία θα κρατούσε πάρα πολλά χρόνια. Η μορφή της ρήπανσης που οι ενδείξεις λένε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ρήπανση από ένα λεπτό στρώμα πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό είναι σίγουρα μια αρνητική εξέλιξη, είναι αρνητικό για το οικοσύστημα, ωστόσο δεν επιφέρει τις συνέπειες τις οποίες αναφερόμουν προηγουμένως. Σταδιακά αυτό το στρώμα εξατμίζεται. Όπου υπάρχει πιο πυκνή η παρουσία, κανονικά θα πρέπει να απορροφηθεί με ειδικούς μηχανισμούς αντιρρυπαντικούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα η έκταση και το πρόβλημα που θα προκληθεί στο οικοσύστημα θα εξαρτηθεί ακριβώς από τη μορφή της ρήπανσης και το
το υλικό, το ακριβές υλικό το οποίο προκαλεί αυτή την υποβάθμιση. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα είναι επικίνδυνο δηλαδή και για τους λουόμενους? Επειδή είπατε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει πλησιάσει την περιοχή του Καβον Γκρέκο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λουόμενοι στις περιοχές. Αυτό θα ήταν επικίνδυνο, δηλαδή θα συνιστούσατε να σταματήσουν να πηγαίνουν στις παραλίες? Σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστούσα αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλο βάθος και αρκετά μακριά από τις Αχτές, για 30 ναυτικά μίλια. Δεν γνωρίζουμε καν αν όντως μιλάμε για την πετρελοκυλίδα και την έκταση αυτής της ρήπανσης. Ήταν μια αναφορά που έγινε από αλλιευτικό σκάφος την οποία πρέπει να επιβεβαιώσουμε. Επομένως, σε καμιά περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Επαναλαμβάνω, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε και τα μέτρα που ενδείκνυνται και εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση για ρήπανση των αυτών, τότε θα ενημερώσουμε έγκαιρα και το κοινό και τους λουόμενους και θα πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζεται για την προστασία τους. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία όσων θέλουν να απολαύσουν το πάνιο του στην θάλασσα, στις παραλίες της Ελεύθερης Αμοχώς. Απολύτως κατανοητό. Η Κύπρος, κύριε Καδί, έχει εξοπλισμό, εργαλεία, εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίζει παρόμοια περιστατικά? Έχουμε κάποιο εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να αντεπεξέλθει σε μικρής κλίμακας περιστατικά ρήπανσης. Έχουμε όμως και τις συνεργασίες είτε με γειτονικές μας χώρες, είτε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, μέσα από τις οποίες εξασφαλίζουμε ακριβώς τον σχετικό αντιρρυπανικό εξοπλισμό, όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση με την πετρελοκυλίδα για την οποία μιλάμε. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες εξασφαλίζουμε το μηχανισμό και για αντιμετώπιση μεγαλύτερων περιστατικών ρήπανσης. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και διαθέτουν τέτοιου είδους εξοπλισμό. Άρα οι δυνατότητες για αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών υπάρχουν και ξεδιπλώνονται, αν θέλετε, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ανάλογα με τη μορφή του περιστατικού ρήπανσης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει βοήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις? Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς ενδιαφέρεται. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της θάλασσας, ο οποίος μας έχει δώσει στην προκειμένη περίπτωση το σκάφος το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο και είναι σε επιφυλακή, είναι σε ετοιμότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη στις Αχτές της Κύπρου. Είναι το σκάφος Αλεξάνδρεια με ειδικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Άρα ναι, έχουμε την συνδρομή και των σχετικών ευρωπαϊκών μηχανισμών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς είμαστε και εν αναμονή έτσι, των αποτελεσμάτων όσον αφορά την πετρελοκυλίδα για τις πληροφορίες στο Καβον Γκρέκο. Αλλά κύριε Υπουργέ, μιας και σας έχουμε μαζί μας, να αλλάξουμε θέμα και να σας ρωτήσουμε και για το χαλούμι, που είναι πλέον προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, πού βρίσκονται οι διαδικασίες? Όπως ξέρετε, μετά την κατοχύρωση που έγινε την περασμένη άνοιξη, δόθηκε μια περίοδος προσαρμογής για να αρχίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός που προβλέπει την κατοχύρωση του χαλουμιού από την 1η του Οκτώβρη. Είμαστε σε μια περίοδο εντατικών προετοιμασιών. Έχουμε συνεχή επικοινωνία με τον Οργανισμό Ελέγχου των διαδικασιών κατοχύρωσης, τον Bureau Veritas,
ο οποίος έχει έρθει στην Κύπρο, έχει συναντηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής του χαλουμιού. Έχουμε επαφές και έχουμε σχεδόν καταλήξει στο συμβόλαιο συνεργασίας μας. Και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι την 1η Οκτώβρη, από την 1η Οκτώβρη να εφαρμόσουμε τα όσα προβλέπει ο κανονισμός και πλέον το χαλούμι να φέρει και επίσημα τη σφραγίδα του προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ωστόσο, φαίνεται ότι βρέθηκαν λύσεις με τους τυροκόμους. Είχαν υπάρξει αρχικά κάποιες αντιδράσεις? Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους και με τους τυροκόμους. Πιστεύω ότι με καλή θέληση και με συνεργασία θα βρούμε βρίσκουμε τις λύσεις που χρειάζεται να βρεθούν για να προχωρήσουμε έτσι με την εμπορία του εθνικού μας αγροτικού προϊόντος, του χαλουμιού, στο εξωτερικό, και είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά μέσα από αυτή την συνεργασία και μέσα από την από κοινού εξέβρεση των λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ ότι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους οι τυροκόμοι για ένταξη στην όλη διαδικασία. Θεωρώ ότι από την 1η Οκτώβρη θα κυλήσουν ομαλά και θα έχουμε όλους τους φορείς, και τους τυροκόμους και τους εγωπροβατοτρόφους και τους αγελαδοτρόφους μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Οπότε νεότερα από Οκτώβριο. Κύριε Καδί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.